Το έξω το 80% των day traders μέσα σε ένα έτος μπορεί να χάσουν όλα τους τα κεφάλαια. Γιατί? Ένα και μοναδικό λάθο το οποίο του οδηγεί εκεί είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Σε μία έρευνα η οποία διεξήχθη το 2017 από μια τεράστια πλατφόρμα, βρέθηκε ότι το 70% των day traders βασίζονται περισσότερο στι δικές του ικανότητε παρά στην τύχη. Αυτό του οδηγεί στο να κάνουν μεγαλύτερα position sizes, δηλαδή πιο aggressively, πιο επιθετικά, με περισσότερο ρίσκο, έτσι ώστε να τους οδηγούν στο στατιστικό που μόλις σου είπα. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι ένα λάθος το οποίο είναι σύνηθες και κάνουν πάρα πολύ αρχάρι, το οποίο μας οδηγεί σε τρία διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Νούμερο 1. Σε κάνει να πιστεύει πάρα πολύ στι ικανότητέ σου και να λειτουργεί ενστικτοδό. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει την απαραίτητη έρευνα πριν αγοράσει ή πουλήσει ένα currency pair το οποίο θέλει άμεσα να βουτύξει μέσα σε αυτό για να πάρει συναλλαγή. Νούμερο 2. Μένει σε ένα trade το οποίο χάνει παραπάνω από όσο χρειάζεσαι, διότι δεν είσαι διατεθειμένο να πει στον εαυτό σου ότι ήσουν λάθο και ότι πρέπει να κλείσει συναλλαγή. Το μεγάλο ego είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί στην καταστροφή του λογαριασμού σου. Διότι δεν ανέχεσαι να επιτρέψει τον εαυτό σου ότι έκανε ένα λάθο. Και νούμερο 3. Κάτι σύνηθε το οποίο πάσχουν οι day traders με υπερβολική αυτοπεποίθηση. Συνεχίζει να αγοράζει ένα currency pair το οποίο ντροπάρει ή ένα cryptocurrency το οποίο πέφτει. Γιατί, Γιατί έχεις μία αυτοπεποίθηση ότι κάποια στιγμή επιτέλους θα ανέβει η αξία του, που εν τέλει μπορεί να χάσει όλο το λογαριασμό. Με λίγα λόγια, η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι ένα σύνθεσμο λάθο το οποίο κάνουν οι day traders και αυτό του οδηγεί στο να μην μπορούν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Εν τέλει, το στατιστικό ότι το 80% των day traders χάνουν το μεγαλύτερο μέρο των χρημάτων είναι όντω αληθινό. Στα επόμενα βίντεο θα σου δείξω πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να γίνεις ένας profitable trader.